σας και πάλι. Στο σημερινό βιντεομάθημα θα συνεχίσουμε τη θεωρία μας σχετικά με την οργάνωση του λόγου και σήμερα θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη παραγράφου με τη μέθοδο της σύγκρισης αντίθεσης. Ας δούμε λοιπόν δύο βασικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να αναπτύσσουμε μία παράγραφο με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Η συγκεκριμένη μέθοδος θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε περίπτωση που πρέπει να πραγματευτούμε θέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη στάση μας απέναντι σε δύο πράγματα. Σε δύο πράγματα ή σε δύο φαινόμενα ή σε δύο στάσεις ή σε δύο αντιλήψεις, οι οποίες μεταξύ τους είτε συγκρίνονται είτε έρχονται σε αντίθεση. Οι τρόποι για να αναπτύξουμε μία μέθοδο σύγκρισης αντίθεσης είναι δύο. Θα τους δούμε σχηματικά πρώτα. Πρώτος τρόπος. Πάντοτε η παράγραφός μας αποτελείται ως γνωστόν από τρία δομικά μέρη, από τη θεματική περίοδο, από τα σχόλια λεπτομέρειες και την κατακλείδα. Αυτό δεν θα αλλάξει σε κάθε περίπτωση. Αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το πρώτο κομμάτι μιας παραγράφου, ονομάζουμε θεματική περίοδο, στη συνέχεια ακολουθεί το δεύτερο τμήμα της παραγράφου, το οποίο είναι τα σχόλια λεπτομέρειες. Και στο τρίτο τμήμα, φυσικά, είναι η κατακλείδα. Την οποία, να θυμίσω ότι όταν φτιάχνουμε εμείς παράγραφο, είναι καλό να την συμπεριλαμβάνουμε, αν και δεν είναι υποχρεωτικό. Ας ασχοληθούμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένα με τα σχόλια. Είπαμε ότι στη συγκεκριμένη μέθοδο πάντοτε έχουμε να αναλύσουμε δύο πλευρές. Οπότε λοιπόν σχηματικά καθαρά, αν αυτό το κομμάτι είναι τα σχόλια, οι λεπτομέρειές μας, καλό είναι να το χωρίζουμε περίπου στη μέση και να αφιερώνουμε το πρώτο τμήμα των σχολείων για την α έννοια και το δεύτερο τμήμα για τη β έννοια. Ωραία. Εδώ λοιπόν όμως που θα σταματήσει η ανάπτυξη και η πραγμάτευση της πρώτης έννοιας και θα περάσουμε στην ανάπτυξη της δεύτερης, στο συγκεκριμένο λοιπόν τμήμα είναι καλό η σύνδεση ανάμεσα στις προτάσεις και η συνοχή να επιτευχθεί με μία διαρθρωτική λέξη η οποία δηλώνει πάντοτε αντίθεση. Τέτοιες διαρθρωτικές λέξεις αντίθεσης είναι το όμως, το αλλά, από την άλλη πλευρά, αντίθετα, μολονότι, μολοτάφτα κτλ. Ο δεύτερος τρόπος για να αναπτύξουμε μια τέτοια παράγραφο, ο οποίος είναι και λίγο πιο απαιτητικός, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα το χρησιμοποιούμε, απλώς είναι απαιτητικός, είναι ο εξής, σχηματικά. Θεματική περίοδος. Στη συνέχεια ακολουθούν τα σχόλια λεπτομέρειες και στο τρίτο κομμάτι του είναι η κατακλείδα. Στα σχόλια όμως αυτή τη φορά δεν τεμαχίζουμε αυτό το τμήμα σε δύο κομμάτια αλλά σε τέσσερα. Αφιερώνουμε λοιπόν το πρώτο τέταρτο για την α έννοια, το δεύτερο για τη β έννοια, το τρίτο επανερχόμαστε στην α έννοια και το τέταρτο συνεχίζουμε με τη β έννοια. Και πάλι λοιπόν εδώ πέρα που υπάρχει διάρθρωση, δηλαδή η συγκόλληση αυτών των τμήματων σε τρία μέρη, καλό είναι να υπάρχουν διαρθρωτικές λέξεις οι οποίες δηλώνουν αντίθεση. Αυτά λοιπόν σχηματικά, αυτοί μάλλον σχηματικά είναι οι δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί η συγκεκριμένη παράγραφος. Γι' αυτό λοιπόν τώρα σε αυτό το σημείο καλό θα ήταν να δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, να αναπτύξουμε μαζί
μία παράγραφο, η οποία θα αναπτύσσεται με τη συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης. Σε αυτό το σημείο, καλό θα ήταν να πατήσετε μία παύση αυτού του βίντεο, να ανατρέξετε στο βιντεομάθημα που είχαμε γράψει και είχαμε ασχοληθεί με τους κανόνες εγγραφής παραγράφου για να θυμηθείτε τους κανόνες. Εντάχει τώρα θα σας αναφέρω, όταν θέλουμε να φτιάξουμε μία παράγραφο, οι γενικοί κανόνες που διατρέχουν όλες τις παραγράφους είναι ότι κάθε παράγραφος θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή, θεματική περίοδο, σχόλια, λεπτομέρειες, κατακλείδα. Θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης, έναν από τους 8 τρόπους ανάπτυξης. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί ένα σχεδιάγραμμα, όπου αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα επιχείρημα, η ανάλυση του επιχειρήματος, ένα δεύτερο επιχείρημα, ανάλυση του επιχειρήματος και ούτω καθεξής. Και φυσικά, όπου υπάρχει διάρθρωση πρόταση, να τηρούνται οι κανόνες συνοχής και συνεκτικότητας. Αλλά ας δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Thank you.